Αγρότε στην Πολωνία άνοιξαν δύο βαγόνια με ουκρανικά προϊόντα στα σύνορα με την Ουκρανία και άδειασαν τα δημητριακά στι ράγε του τρένου. Οι αγρότε εμποδίζουν τα ακρονικά φορτηγά να μπουν στην Πολωνία, διαμαρτυρώμενοι για τον αθέμητο ανταγωνισμό όπω τον χαρακτηρίζουν. Οι αγρότε ενέτειναν τι κινητοποιήσει του, μπλοκάροντα σχεδόν 100 δρόμου και μεθοριακέ διαβάσει, καταγγέλλοντα τι ανεξέλεγκτε εισαγωγέ ουκρανικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ζητώντα να επανεξεταστούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Οι διαδηλώσει του εντάσσονται σε ένα ευρύτερο Κίνημα διαμαρτυρία των αγροτών σε όλη την Ευρώπη, με αφορμή την εισαγωγή φτηνότερων προϊόντων από αυτά που παράγουν οι ίδιοι. Όπω ανέφερε εκπρόσωπος τη αστυνομία, μια ομάδα αγροτών κατέλαβε τη σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκο του αποκλεισμένου δρόμου και έμεινε εκεί για μερικά λεπτά. Οι δυνάμει ασφαλεία δεν επενέβησαν. Παρατηρήσαμε ότι μικρή ποσότητα δημητριακών ρίχθηκε στι ράγε. Η Πολωνία στηρίζει στεναρά την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον τη Ρωσία, όμω οι διαμαρτυρίε των δυσαρεστημένων Πολωνών αγροτών προκάλεσαν την οργή των Ουκρανικών αρχών. Αντιδρώντα το επεισόδιο στη Μεντίκα, μια πολωνική κοινότητα στα σύνορα με την Ουκρανία, ο Ουκρανό Υπουργό Γεωργία, Μίκολα Σόλσκι, είπε ότι το Κίεβο καταδικάζει τέτοιε μορφέ διαμαρτυρία, προσθέτοντα ότι το βαγόνι μετέφερε καλαμπόκι με προορισμό τη Γερμανία. Το να εμποδίζεται το εμπόριο τη Ουκρανία με άλλε χώρε του κόσμου είναι απαράδεκτο και αντίθετο με του κοινού στόχους στόχου, τόνισε στην ανακοίνωσή του. Ο Υπουργό Υποδομών ο Αλεξάνδρου Κουμπράκοφ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε το επεισόδιο «πολιτική προβοκάτσια» με στόχο να διχάσει τα έθνη μα. Εδώ και δύο χρόνια οι Ουκρανοί αγρότε μαζεύουν τα σιτηρά, φορώντα αλεξίσφαιρα γυλαίκα, δεχόμενοι ρουκέτε και υπό την απειλή των ναρκών συνέχισε ο ίδιο την ανάρτησή του στην πλατφόρμα X προσθέτοντα ότι η παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια εξαρτάται από τα ουκρανικά σιτηρά. Η εταιρεία των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων καταδίκασε επίση το επεισόδιο, δηλώνοντα σκανδαλισμένη από τι ενέργειε των Πολωνών διαδηλωτών και ζητώντα να σταματήσουν οι παράνομε πράξει.